Και εγώ έρχομαι σε ένα μικρό coffee berry που έχουμε φτιάξει εδώ στο πλατό και εσείς μπορείτε να βρείτε ένα κατάστημα coffee berry σίγουρα στη γειτονιά σας, γιατί πόσα είναι, 130, 115, σύντομα και 130 σε Ελλάδα και σε Κύπρο. Γιατί το κάνετε? Αφροδίτη, για πες! Να ζήσει με τα coffee berry! Στην υγειά μας, ρε παιδιά! Βασιλική Νταντά! Λοιπόν, μαζί μας είναι ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργο, καλώς όρισες. Ο οποίος μας φτιάχνει λίγο ένα διαφορετικό καφέ. Γιώργο, τι σπουδάζεις, χημικός? Τι είναι αυτό, πώς λέγεται? Λοιπόν, εδώ έχουμε το cold brew. Είναι μια κρύα εκχύληση. Συγγνώμη, για να πιω καφέ θα περιμένω σταγόνα. Όχι, έχουμε ετοιμάσει ήδη εμείς μετά από 6 έως 12 ώρες. Πόσες ώρες? Από 6 έως 12 ώρες είναι. Δηλαδή αυτός ο καφές που μου έχει φτιάξει έγινε μέσα σε 6 ώρες. Αυτό εδώ έχει γίνει σε 8 ώρες. Αυτό το πουλάς έτοιμο και το έχεις στο ψυγείο. Βεβαίως, είσαι αυτό το μέγεθος. Και πόσο καιρό μπορώ να το πίνω? Αυτό ανάλογα. Είναι από σίγουρα 10 μέρες μπορούμε να το κρατήσουμε στο ψυγείο. Τι λες Γιώργο, ναι. Δηλαδή παίρνω αυτό έτοιμο και το έχω στο ψυγείο και πώς το πίνω σε σφινάκι? Όχι, μπορείτε να το βάλετε όπως θέλετε, με πάγο συνήθως. Είναι, εγώ τον είχα ακούσει αυτό τον καφέ, πώς τον είπαμε? Cold brew. Cold brew, είναι για αυτούς που ξέρουν και έχουν τέλος πάντων. Υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που γνωρίζει πάρα πολλά από κρασιά, γνωρίζει πάρα πολλά από τον καλό καφέ και έχουν μια άλλη ποιότητα ζωής. Είναι για αυτούς που θέλουν να δοκιμάσουν μια διαφορετική εκδοχή του καφέ. Δεν σε πείθω, δεν σε αλλάζω από το... Ναι. Αν θέλεις να δοκιμάσεις μια διαφορετική εκδοχή... Θα ήθελα. Εκδοχή, αυτός είναι cold brew. Βεβαίως. Ωραία. Δηλαδή έβαλες ένα ολόκληρο μπουκάλι? Όχι. Εδώ έχουμε 200 ml. 200 ml. Εγώ αν έρθω στα coffee bear θα πάρω το μπουκάλι ή μπορώ να πάρω και ένα τέτοιο? Μπορείτε να πάρετε ένα από τα δύο μεγέθη του μπουκαλιού για το χώρο σας ή αλλιώς μπορείτε να πάρετε το ποτήρι. Το ποτήρι τι εννοείς? Όπως είναι, συσκευασμένο. Ο καφές που πίνεται είναι Αιθιοπίας. Τι να πω, Περικλή μου. Έντονη οξύτητα. Έχει μέτρια οξύτητα και αρώματα από μαύρο τσάι. Περικλή, τι να πω. Τι να πω, Περικλή. Ναι, αλλά η Αιθιοπία φημίζεται γιατί είναι έντονη οξύτητα. Ανάλογα τις ποικιλίες. Γάλα να μην βάλω μέσα. Λίγη ζάχαρη. Όχι! Καλύτερα. Δεν με τον εκνευρίσω. Καλύτερα. Άρα αυτό είναι για τους ανθρώπους που είναι σκέτο το καφέ. Δεν βάζουμε ζάχαρη στο cold brew. Ούτως ή άλλως με τη μέθοδο αυτή βγάζουμε κάποια πιο γλυκά χαρακτηριστικά. Οπότε βγαίνει σαν πιο λικέρ το αποτέλεσμα. Τα νιώθω. Νιώθω το λικέρ. Αχ, συγγνώμη. Εντάξει, αυτό τώρα είναι για... Ναι, είναι για τον Άρη. Το ήξερα ότι θέλει. Βάλε σε παρακαλώ. Ώρα. Κάνε... Άρη, να πρέπει να σε... Αλλά να είναι ωραίο. Είναι διαφορετικό. Πραγματικά είναι διαφορετικό. Εδώ έχουμε τον πάγο που σιγά σιγά λιώνει και μπαίνει στον καφέ. Σταγόνα, σταγόνα. Βασανιστικά και αργά. Μέχρι να βραχεί ο καφές και σιγά σιγά να κάνει γύρω γύρω εδώ γύρω 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 και να πέσει στην κανάτα. Εντάξει. Να μου πεις εμένα να κάνω αυτό το καφέ, να, πραγματικά να το γυρίσω στο τσάι. Να πω δεν θέλω κάτι άλλο. Ένα, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα δώσω σε 5 φίλους, σε 5 φίλες που θα καλέσετε τώρα στο 210-6025-629-630-631 από μια πολύ ωραία VIP κάρτα για να απολαύσετε για μια εβδομάδα τον καφέ σας εντελώς δωρεάν σε ένα coffee berry με πολύ πολύ αγάπη από το πρωινό. Πώς σου φαίνεται? Όταν καταπίνεις, έχεις την αίσθηση ότι έχεις μόλις καταπιεί κόκο καφέ. Είναι εξαιρετικό. Το λικέρ το νιώθεις? Το λικέρ το νιώθεις? Ναι. Το νιώθεις? Έχει νότες, ναι. Είναι πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε.